Πρεμιέρα εχθές το βράδυ στο Αθηνών Αρένα με τον Αντώνη Ρέμο, την Ελένη Φουρέιρα και την Ήβη Αδάμου να τα δίνουν όλα. Τις τελευταίες ημέρες οι φήμες για την εγκυμοσύνη της γλυκιάς Ήβης είχαν πάρει φωτιά και έτσι σε σχετική ερώτηση έκανε την μεγάλη αποκάλυψη. Έχουμε τι πράγμα, και μια ανακοίνωση σχετικά με μια ότι είσαι έγκυος, είσαι σε... Ισχύει αυτό. Λοιπόν, εδώ που φτάσαμε να σας πω την αλήθεια, ναι ισχύει, δεν θα το κρύψω. Ισχύει, απλά είναι πάρα πολύ αρχή, οπότε δεν θα θέλω να πούμε κάτι άλλο. Εδώ είμαστε για αυτή την υπέροχη βραδιά, αυτή την όμορφη αρχή. Οπότε να ευχηθώ καλή μας επιτυχία και να πάμε υπέροχα. Με το καλό, Προφανώς είναι πολύ νωρίς για να κάνεις κάποιες. Δεν έχεις κλείσει τους 3 μήνες για να πεις λεπτομέρειες. Τα κλιματικές σου δραστηριότητες θα συνεχίσουν κανονικά, έτσι. Εννοείται, κανονικότατα. Γι' αυτό είμαι και εδώ. Και τίποτα, μόνο δύναμη και όλα θα πάνε καλά. Σε φόβησε καθόλου, γιατί ξέρεις είναι και αυτό μια νέα αρχή. Είναι εδώ πέρα στο μαγαζί μια αρχή. Είναι οι πρώτοι μήνες που. Δεν θα πω φόβος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη με όλα αυτά. Σίγουρα είναι όλα μαζί, μαζευτήκανε, αλλά εντάξει, νομίζω είμαι πάρα πολύ νέα και πολύ... Μιχάλης, πώς το πήρε ο Μιχάλης? Συγγνώμη. Ευχαριστούμε. Πώς το είπες? Ευχαριστούμε πολύ. Το ζευγάρι κρατάει χαμηλούς τόνους από το 2012 που ξεκίνησε η σχέση τους. Ο Μιχάλης σε κάθε του συνέντευξη μιλούσε με πολύ τρυφερά λόγια και όλα έδειχναν πως θα πάρουν τον πιο ιδανικό δρόμο. Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα, τόσα μιλιά, τόσα εδώ θα σου δώσω. Χίλια, φίλια, στα χίλια,